Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο τετατέτ. Καλησπερίζω σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία και για το ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την κυρία Δώρα Βιέρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και εγώ, και εγώ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Λοιπόν, είναι ακόμα νοπό το μελάνι με το οποίο γράφτηκαν, να το πούμε έτσι, γράφτηκε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Καταρχάς, έτσι για να μπούμε ομαλά στη συζήτηση, σε σχέση με αυτή την κουβέντα για κερδισμένους, χαμένους κλπ, ποια είναι η δική σας ανάγνωση? Ξέρετε, εγώ δεν αντιμετωπίζω αυτή τη συζήτηση με όρους ήττας και νίκης. Mm-hmm. Το αντιμετωπίζουμε τους όρους του μέλλοντος και τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι όλα όσα συνέβησαν και διαδραματίστηκαν στο συνέδριο είναι πια παρελθόν, mm-hmm. είναι ιστορία, πολιτική ιστορία, ενδιαφέρουσες σελίδες, αλλά κοιτάμε να γράψουμε τις επόμενες σελίδες του βιβλίου της κέντρο-αριστεράς, αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι θα είναι λαμπρές όπως ήταν και στο παρελθόν. Γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό εργαζόμαστε όλες και όλοι. Με όρους ενότητας, συλλογικότητας. Και νομίζω αν κάτι έτσι μπορούμε να βάλουμε ως έναν επίλογο σε αυτές τις τριήμερες εργασίες είναι αυτή η αποφασιστικότητα των συνέδρων, των μελών, του απλού κόσμου το ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε πρόεδρο, δεν χρειαζόμασταν εκλογές, το είπε διαβοής και με ένταση mm-hmm. και μερικές φορές και με υπερβολή σε κάποια σημεία των συζητήσεων και των παρεμβάσεων. Και πάμε για τις επόμενες μάχες που πρέπει να τις κερδίσουμε. Αυτό που υπόθηκε όντως με πολύ κατηγορηματικό και ηχηρό, κυριολεκτικά ηχηρό mm-hmm. τρόπο από το Συνεδριακό Σώμα, δεν ήταν και στον ίδιο τον πρόεδρο ένα μήνυμα? Και ο πρόεδρος έλεγε πάμε σε εκλογές. Είχε ρίξει ένα γάντι. Αυτό που σήκωσε η κυρία Γεροβασίλη στη συνέχεια. Που είχε ρίξει ο πρώην πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. σε μια στιγμή που, να σας πω, δεν είναι αν το περίμενα εγώ ή όχι, δεν το περίμεναν κυρίως οι χιλιάδες σύνεδροι που άφησαν τους τόπους τους, τις περιοχές τους, τις δουλειές τους. Βάλανε πόρους ενδεχομένως που δεν είχαν στις οικογένειές τους. Δεν είναι εύκολο να αφήσεις πίσω εκκρεμότητες που έχεις οικονομικές, να δώσεις 200 και 250 ευρώ για να έρθεις για ένα τριήμερο στην Αθήνα. Αλλά ήρθαν με την προσδοκία να ακούσουν και να δουν και τον πρώην πρόεδρο. Βέβαια πρόλαβε μία παρέμβαση μέσα από τα social media και μία παρακίνηση από τον ίδιο τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα να πάμε σε εκλογές. Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο νέος πρόεδρος πρόσφατα εκλεγής πριν από 5 μήνες, Στέφανος Κασελάκης. Πώς άρα χάλασε την ατζέντα του συνεδρίου, δηλαδή. Μπορείτε να φανταστείτε Τσίπρας. Αν θα έπρατε διαφορετικά. Όχι, απλά σας λέω ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Βέβαια. Αυτό που είπατε για το σύνεδρο δεν κατάλαβα. Ωραία, κάποιος έβαλε λεφτά από την τσέπη του, χρόνο, άφησε πίσω την οικογένειά του για να έρθει. Για να έρθει, για να συζητήσει το συνέδριο. Τι χάλασε σε αυτόν τον άνθρωπο, κύριος Τσίπρας? Σας λέω πώς αντιλαμβάνομαι εγώ σαν ένας άνθρωπος που συνομιλεί με αυτούς τους ανθρώπους και είναι και ξέρετε. Υπονόμευσε πολύ την ατζέντα του συνεδρίου, υποβάθμισε τη διαδικασία. Σας λέω ότι. Απαντώ στην ερώτησή σας σε σχέση με το αν έριξε το γάντι όχι ο Στέφανος mm-hmm. Κασελάκης και σας mm-hmm. λέω πώς μπήκε στην ατζέντα του συνεδρίου η ιστορία για τις εκλογές. Από τη βάση του Προέδρου. Mm-hmm. Λέω ότι δεν έγινε με επισπεύδοντα αυτό τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά τον πρώην Πρόεδρο, τον Αλέξη Τσίπρα. Και σε αυτό θα έπρεπε να απαντήσει ο νέος Πρόεδρος. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μα δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βέβαια, αυτή η συζήτηση έκλεισε και είχε ένα αποτέλεσμα. Αυτό που σας περιέγραψα πριν την κλείσουμε είπε ο κόσμος, ναι. πρόεδρο έχουμε, ναι. δεν χρειαζόμαστε εκλογές, πάμε δυνατά όλοι ενωμένοι mm-hmm. και πάμε για πολλές αλλαγές. Και νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε αυτό το τετράπτυχο. Πριν λοιπόν την κλείσουμε και εμείς αυτή τη συζήτηση, επειδή είπατε το γάντι που πέταξε, όντως αυτό ήταν σκηταλοδρομία. Λέτε εσείς, λέω ξεκινάω από την αφετηρία που δεν είναι η ομιλία του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη, αλλά είναι κάποια άλλα γεγονότα. Τελείωσαν όμως όλα αυτά. Νομίζω ότι πια φτάνουμε στην τρίτη μέρα μετά και mm-hmm. στην παραμονή μιας μεγάλης, έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως προγραμματίζεται, απεργίας, γενικής απεργίας mm-hmm. και σε σχέση και με τα αιτήματα των εργαζομένων, αλλά και πολύ περισσότερο με μία υπόμνηση και με μία επισήμανση για να αναφέρομαι στο τραγικό δυστύχημα, στο έγκλημα των Τεμπών. Αύριο νομίζω με τον πιο έντονο τρόπο θα δηλώσουμε στην χώρα μας ότι δεν ξεχνάμε mm-hmm. και ότι ένα χρόνο μετά ζητούμε και δικαίωση και δικαιοσύνη για τα θύματα, τα 57 θύματα του δυστυχήματος. Επιτρέψτε μου να μείνω λίγο ακόμη στα ισοκομματικά σας, δεν γίνεται να μην έρθουμε εξ αυτό.
Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας δεν το είχε πει αν δεν υπήρχε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης στην πολιτική γραμματεία να λέει βρείτε με αντίπαλο και πάμε. Θεωρώ ότι είναι λήξασα αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση έληξε στο συνέδριο, κοιτάμε μπροστά. Mm-hmm. Αυτό έχουμε και έχουμε την αντιπολίτευση. Είναι άβολο για έναν εκπρόσωπο, μία εκπρόσωπο κόμματος ναι. να επικεντρώνεται στα ισοκομματικά, τα οποία θεωρώ ότι συζητήθηκαν και με τον τρόπο που συζητήθηκαν. Mm-hmm. Και επιμένω ότι τώρα η δουλειά μας είναι και των στελεχών, των βουλευτών όλων, της ηγεσίας, του εκπροσώπου, να επικοινωνούν στην κοινωνία τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τον προγραμματικό λόγο. Πάμε σε ευρωεκλογές πια, αυτές έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Και την γόνιμη αντιπολίτευση, νομίζω γίνεται σε πολλά πεδία. Αδικούνται οι συντρόφοι και οι σύντροφοι, για παράδειγμα οι βουλευτές και οι βουλεύτριες. Ας τους δώσουμε χώρο να παρουσιάσουν το έργο τους. Γίνεται πολύ έργο, όπως έγινε σήμερα για παράδειγμα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου μίλησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης ναι. και της, στην ουσία της παραβίασης και παράβασης του συντάγματος. Mm-hmm. Οπότε, μία τελευταία ερώτηση πριν φύγουμε από το χθες. Επιμένετε. Σε σχέση με τα οργανωτικά, επειδή σε τρεις μήνες και κάτι πάμε σε εκλογές. Το αν ισχύουν τα νούμερα ότι 5.000 κάτι ήταν οι σύνεδροι και περίπου 2.600 πήραν εν τέλει τα καρτελάκια τους, αυτό είναι ένα δείγμα αποσυσπήρωσης που σας ανησυχεί. Όποιος είχε την ευκαιρία να έρθει και να ζήσει από κοντά το συνέδριο, mm-hmm. θα καταλάβαινε ότι ήταν ένα ζωντανό, δυναμικό συνέδριο και μάλιστα με γεμάτες κερκίδες. Και όχι μόνο με γεμάτες κερκίδες, αλλά με τους ανθρώπους που ήταν στις κερκίδες να mm-hmm. συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις. Πάμε ήταν λοιπόν πολύ στην σημαντικό μέρα. Αυτό. Δεν έχω την εμπειρία πολλών συνεδρίων από το ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά όμως παρακολουθώ, έχω ζήσει άλλα συνεδρία άλλων κομμάτων. Και αν έχετε κομμάτων. Καλύψει και αν δεν έχετε νομίζω καλύψει ότι δόθηκε και ποτέ. Ακριβώς. Αλλά ας μου παρουσιάσει κάποιος ένα άλλο κόμμα που να είχε τέτοια δυναμική παρουσία. Και μάλιστα μέσα σε μια δύσκολη συνθήκη και συγκυρία που σας το περιέγραψα κιόλας. Δεν ήταν εύκολο για τους mm-hmm. συντρόφους και τις συντρόφισσες ναι. να έρθουν. Να είναι λίγο μουδιασμένοι, παγωμένοι, αλλά ήρθαν. Δήλωσαν παρούσες και παρόντες. Εγώ κρατάω αυτό, τη δυναμική παρουσία, το πώς διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα από τη γαλαρία, από τις κερκίδες πίσω mm-hmm. και όχι από τα μπροστινά καθίσματα. Όχι γιατί τα υποτιμώ, αλλά γιατί ζητούμενο είναι ακριβώς οι αποφάσεις να συνδιαμορφώνονται με αυτούς τους απλούς ανθρώπους, τα απλά μέλη. Που στην ουσία είναι ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό δεν θέλαμε. Δεν και θέλαμε, το συνέδριο είναι να μιλάει και βάση τους ή άλλους. Το κόμμα να συναντήσει τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους να ταυτιστεί με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, με τους απλούς ανθρώπους του μεροκάματου, του μόχθου, της ανεργίας, της αγωνίας. Τους νέους που δηλώνουν ότι δεν τους αρέσει η πολιτική, αλλά έχουν αποκτήσει ένα ενδιαφέρον mm-hmm. για αυτή. Εγώ θα σας έλεγα και εξαιτίας και λόγω του Στέφανου Κασελάκη. Πάμε λοιπόν στα του Προέδρου. Αυτό που προέκυψε από το συνέδριο λοιπόν είναι μια εντολή να παραμείνει στο τιμόνιο στο 2027 ανεξαρτήτως δημοσκοπήσεων, ανεξαρτήτως αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Επειδή το είπε χθες στη δημόσια τηλεόραση, υπάρχει αυτό στην πολιτική απόφαση, δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω. Υπάρχει στην... επανέρχομαι σε αυτό που διατυπώθηκε από το συνέδριο από τον κόσμο του, mm-hmm. ακριβώς να προχωρήσουμε για τις επόμενες μάχες και τις επόμενες εκλογικές μάχες. Εάν ήθελε κάποιος άλλος να δηλώσει mm-hmm. παρόν ή παρούσα σε αυτή τη διαδικασία για τις εθνικές εκλογές, θα μπορούσε να το είχε κάνει και να το είχε προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία ισχυρή ηγεσία και νομίζω ότι δεν σας μεταφέρω εγώ. Δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε απλή επικοινωνία. Αυτό φαίνεται και στον φόβο που έχει το ίδιο το σύστημα ακριβώς, γιατί ξέρει ότι ο Στέφανος Κασελάκης mm-hmm. και ο ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να συνταχθεί υπό την ηγεσία του μπορεί να είναι η ισχυρή ραχοκοκαλιά της κεντροαριστερής παράταξης, δημοκρατικής παράταξης, προοδευτικής παράταξης που θα κοιτάξει κατάματα τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για να τον νικήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Χωρίς ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι η ραχοκοκαλιά της κεντροαριστεράς, δεν mm-hmm. μπορεί να υπάρξει απάντηση προοδευτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, επειδή μιλήσατε πριν για αλλαγές, θέλετε να μας δώσετε μία πρόγευση.
Δεν μπορώ να σας πω εγώ, απλά σας λέω ποιο ήταν το μήνυμα, ποια ήταν η απόφαση και αυτό θα εκδηλωθεί και πρακτικά. Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή, Γραμματής Κόμματος. Όλα στην ώρα τους. Αυτή την ώρα σας λέω, σε λίγες ώρες έχουμε ένα χρόνο από το δυστύχημα των Τεμπών. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα αδικούσε και την μέρα, αλλά... και το πολιτικό νόημα όλων αυτών που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν ή δεν έγιναν από την πλευρά της κυβέρνησης, ακριβώς γιατί έχει πολύ μεγάλες ευθύνες. Έχουμε από τη μία το έγκλημα των Τεμπών, αλλά από την άλλη έχουμε και το έγκλημα της συγκάλυψης, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση έκανε και κάνει οτιδήποτε μπορεί, ακριβώς για να μην διαλευκανθεί η υπόθεση και να δειχθούν οι ευθύνες της. Κατά συνέπεια, δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω αν θα αλλάξει οι τομεάρχες, τα όργανα, πώς θα συγκροτηθεί το περίφημο εκτελεστικό κλπ. Ας δώσουμε τη δυνατότητα να ακολουθηθούν οι διαδικασίες και να έρθει ο ίδιος ο πρόεδρος και να κάνει και τις ανακοινώσεις, αλλά είναι και τα συλλογικά όργανα, ξέρετε. Έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι που θα το προγράψει, θα το παρουσιάσει ο εκπρόσωπος χωρίς να έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες και οι αποφάσεις. Τώρα, προσωπική ερώτηση, επειδή έχουμε ευρωεκλογές σε 3,5 μήνες. Θα είστε στο Ευρωψηφοδέλτιο, ενδιαφέρεστε? Θα είμαι παρούσα σε αυτή τη διαδικασία, όποια και αν είναι αυτή. Είναι ξεκάθαρο, έχω συζητήσει και με τον πρόεδρο και νομίζω ότι θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως θα γίνουν και για τους άλλους συντρόφους και για τις άλλες συντρόφισσες. Άρα, η ΣΥΡΙΖΑ... όποια είναι η διαδικασία, όποια είναι διαδικασία. Θα ακολουθηθεί και από πέρα, θα την ακολουθήσω και εγώ πιστά. Λοιπόν, τι προσδοκείς... Θέλατε να βγάλετε είδηση εκεί. Ό,τι μπορώ κάνω, με ταλαιπωρείτε λίγο η αλήθεια είναι, αλλά αυτή είναι η δουλειά του εκπροσώπου και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα, άμα ο δημοσιογράφος, άμα ο εκπρόσωπος είναι και πρώην... παιδί είστε, έτσι. Άμα και ο εκπρόσωπος είναι και πρώην δημοσιογράφος, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τι προσδοκάτε αύριο ως εικόνα να εκπαιμφθεί από την κοινωνία στην απεργία? Κατεβαίνουν όλοι οι κλάδοι ούτως ή άλλως. Να σταλεί ξεκάθαρα το μήνυμα των εργαζόμενων ότι δεν μπορεί να τους, δεν τους κοροϊδεύει πια η κυβέρνηση, όσο και αν δίνει κάποια ψίχουλα, μιλάει για μια αύξηση, για παράδειγμα, στους δημοσίους υπαλλήλους, που είναι 35-40 ευρώ και την παρουσιάζει ως κάτι χιλιάδες τον χρόνο, κάθε χρόνο, ενώ στην ουσία αυτή η αύξηση, που ήταν και μια πολύ μεγάλη υπόσχεση της κυβέρνησης, κατατρώγεται από τον πληθωρισμό και την πολύ μεγάλη ακρίβεια. Σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρμόδιος τομεάρχης εργασίας και η τομεάρχης εσωτερικών και η συντρόφισσα Μαριλίζα Ξενογιάννακοπούλου και εγώ ήμασταν παρόντες και παρούσες σε μια συνάντηση που έγινε με το Προεδρείο της ΑΔΔ. Ακριβώς αυτό υπόθηκε και βγήκε και μια είδηση για, για το 13ο και 14ο μισθό που νομίζω δεν είναι, δεν είναι πια μια υπόσχεση, είναι μια κοινωνική ανάγκη, μια απέτηση των ίδιων των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα που έχει και τόσο πολύ λιδωρηθεί και συκοφαντηθεί από την νεοφιλελεύθερη αντίληψη του κύριου Μητσοτάκη που πάει να τα σαρώσει όλα με την ιδιωτικοποίηση. Έχει από τα χρόνια πριν τα μνημόνια να πάρει σύνταξη, 13ο και 14ο μισθό ο δημόσιος υπάλληλος. Νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική και έγινε και αποδεκτή και από τους εκπροσώπους ΑΔΔ με πολύ έτσι μεγάλη ικανοποίηση. Βεβαίως, και τονίστηκε και στις δηλώσεις κιόλας. Όντως, αλλά αν είχαμε στην άλλη πλευρά του τραπεζιού έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θα σας ρώταγε τώρα πού θα βρείτε αν τα το έχετε κοστολογήσει, πού θα βρείτε τα λεφτά. Έχουμε φροντίσει ήδη προηγουμένως και να τα κοστολογήσουμε, αλλά να κοστολογήσουμε και πόσα είναι τα υπερκέρδη, για παράδειγμα, από τους ενεργειακούς παίκτες και από τα δηληστήρια, που είναι αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, και τα αφήνει αφορολόγητα η κυβέρνηση και άλλες χάρες που κάνει. Ακριβώς γιατί είναι μια μεροληπτική κυβέρνηση και άκρως ταξική που εξυπηρετεί συμφέροντα λίγων, δεν εξυπηρετεί και δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων, των μικρομεσαίων, των αγροτών, για παράδειγμα, στους οποίους δίνει ψίχουλα. Ακριβώς και μόνο για να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο. Το ότι οι αγρότες φεύγουν από τα μπλόκα πια. Μα το είπαν και οι ίδιοι αγρότες. Φεύγουμε όχι γιατί είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Υπάρχει μια εξέλιξη. Εξάλλου θα ξαναγίνουν κάποιες συναντήσεις, αν δεν κάνω λάθος, στα μέσα, κάπου εκεί πριν από τα μέσα Μαρτίου. Αλλά στην ουσία όλο αυτό που έκανε η κυβέρνηση, η μεταφορά της κοινής αγροτικής της ΣΚΑΠ
στην ελληνική πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο λάθος που το επεσήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη πριν από 3 χρόνια. Όταν στο ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο λάμβαναν την απόφαση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, τους λέγαμε ότι αυτό είναι ένα λάθος, γιατί αποστερεί πόρους, περίπου 1 δις από τους μικρομεσαίους αγρότες, χωρίς την ίδια στιγμή να έχει φροντίσει η κυβέρνηση να προσαρμόσει αυτή τη νέα αντίληψη της Ευρώπης για την αγροτική πολιτική, αυτό από το χωράφι στο πιάτο και όλα αυτά. Και σήμερα στην ουσία η κυβέρνηση ήρθε με 3 χρόνια καθυστέρηση να αναγνωρίσει το λάθος της. Και ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το είπα και το μεσημέρι, ότι είναι λίγο αργά για δάκρυα, αλλά έστω και αν καταφέρει και τώρα η κυβέρνηση και κάνει αυτή την διόρθωση, θα είναι προς όφελος των αγροτών, αλλά μόνο που οι αγρότες έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και ότι η κοροϊδία δεν περνά. Τώρα, πριν περάσουμε στην ουσία του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά ή ιδιωτικά, διαλέξτε εσείς τη φράση. Ήμουν σίγουρος, πανεπιστήμια. θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς αν καλωσορίζετε το ΠΑΣΟΚ στο μέτωπο του όχι σε αυτή την ιστορία. Το λέω γιατί δεν ήταν δεδομένο. Δεν είναι το ζήτημα αν καλωσορίζουμε εμείς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποχαιρετήσει τον προοδευτικό χώρο και την προοδευτικότητά του. Και αυτό νομίζω καταδείχθηκε και αναδείχθηκε πάρα πολύ και κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που έγινε νόμος για το γάμο των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου, που το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας ψήφισε κατά. Και αυτό αποτυπώθηκε και στο. Εντάξει, η κεντρική γραμμή όμως ήταν. Η κεντρική γραμμή μπορεί να ήταν, αλλά σας είπα τελικά τι αποδείχθηκε στην πράξη, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει ένα πολύ συντηρητικό κόμμα. Μισό λεπτό. Άρα ο κύριος Πολάκης και η κυρία Κασιμάτη έχουν εγκαταλείψει την προοδευτικότητά του. Αν ισχύει για τους ΠΑΣΟΚους που καταψήφισαν, πρέπει να ισχύει και για τους δικούς σας. Λέω ότι σχεδόν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συντάχθηκε με αυτό που ήταν η ιστορική θέση του ΣΥΡΙΖΑ και είχε φανεί και όταν ήταν κυβέρνηση. Το ένα είναι αυτό, σε σχέση με το πώς άρχισε λίγο πολύ να παρεκκλίνει τις πορείες το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, αυτό αποτυπώνεται και στους ποιοτικούς δείκτες των μετρήσεων, κύριε Μελιγκόνη. Τώρα, προφανέστατα είναι μια διορθωτική κίνηση. Για μας είναι καλό να αρθρίζονται οι προοδευτικές δυνάμεις ή να επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ προς τον προοδευτικό χώρο. Δεν είναι κακό. Εξάλλου έχουμε αποδείξει στην πράξη, και όταν λέω πράξη επικαλούμε ως παράδειγμα τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές, ότι για μας είναι ζητούμενο να γίνονται οι προοδευτικές συγκλίσεις στο πεδίο. Το ΠΑΣΟΚ δεν τις ήθελε αυτές. Και σας θυμίζω λίγο πώς συμπεριφερόταν και πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023. Άρα είναι καλοδεχούμενο όλο αυτό. Βέβαια, το ζήτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και φοβάμαι ότι αυτό το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος του κράτους. Ωστόσο θα είναι ένας νόμος για τον οποίο ήδη εμείς έχουμε πει ότι θα υπάρξει ένσταση αντισταγματικότητας. Είναι άκρως αντισταγματικός, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι συνταγματολόγοι, γιατί με έναν πολύ κουτοπώνυρο τρόπο προσπαθεί η κυβέρνηση και οι εισηγητές του νομοσχεδίου να παρακάμψουν το άρθρο 16. Η ένσταση έχει να κάνει μόνο με την παράκαμψη ή και με την ουσία? Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι τώρα είχαμε αναθεωρητική βουλή, πάλι το όχι θα ήταν όχι? Αν γινόταν κανονικά με αναθεώρηση του 16. Ούτως ή άλλως αυτό το λέγαμε πάντα, και υποστηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, την δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, γιατί υπάρχει ειδοποιώς διαφορά. Και είναι αντίληψη αυτή και είναι η δική μας πεποίθηση. Και σας μιλάει και ένας άνθρωπος που πήγε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και προπτυχιακές σπουδές μου είναι στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και οι μεταπτυχιακές μου. Είναι η δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση βοηθάει στην κοινωνική κινητικότητα. Δίνει τις ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους. Για μας η πρόσβαση στην δημόσια στην παιδεία θα πρέπει, είναι δικαίωμα, είναι αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Δεν είναι επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια, είναι ιδρύματα που απολαμβάνουν, στα οποία αυτοί που υπηρετούν και εργάζονται, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, είναι λειτουργοί, είναι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν είναι εργαζόμενοι που θα κινδυνεύουν να απολύονται, είτε γιατί δεν αρέσει το διδακτικό τους έργο στα αφεντικά, είτε γιατί δεν αρέσει ο λόγος τους και λογοκρίνεται. Άρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξανακυβερνήσει θα το καταργήσει? Προφανέστατα.
Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ. Να είστε καλά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να σας πω καλή επιτυχία για τις ευρωεκλογές. Δεν θα το επιβεβαιώσετε, αφήστε το να πέσει κάτω. Και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία σε εκπομπές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και υγεία στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες. Να είστε καλά. Και εγώ πολύ.